Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, εδώ στη συχνότητα του επικοινωνίας του 94 ακριβώς για ακόμα μία φορά ο Σύλλογος Αρκάδων Ηρακλείου με μία διαφορετική εκδήλωση αυτή τη φορά, με μία θεατρική παράσταση. Μαζί μας ο πρόεδρος του Συλλόγου, ο κύριος Παναγιώτης Σπηλιόπουλος. Καλησπέρα. Καλησπέρα Δήμητρα, καλησπέρα στο 94 FM. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Πολιτιστική, είστε έτοιμοι να ανέβετε στο σανίδι. Ναι, Δημήτρα. Με μια διαφορετική παράσταση. Όντως μιλάμε φέτος για μια διαφορετική παράσταση, γιατί ο Σύλλογός μας, κλείνοντας 30 χρόνια συνεχούς πορείας στα πολιτιστικά δρόμενα της πόλης, και αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνοντας 3 χρόνια, είπαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό και ξεκινάμε αυτή την μουσικοχορευτική θεατρική παράσταση, η οποία θα λάβει η χώρα στις 17 Ιουνίου στο Γυμναστήριο της Χαράς της Καριάμη, της Ολυμπιονίκης Χαράς της Καριάμη, στις 8 και 4 το βράδυ, και περιμένουμε όλους τους Ηρακλειώτες αλλά και μη Ηρακλειώτες να παρευρεθούν. Πιστεύω ότι θα παρακολουθήσουν μια πάρα πολύ καλή παράσταση, την οποία την έχει επιμεληθεί ο σκηνοθέτης μας ο Μπουζαλάς ο Βασίλης, ο οποίος θα σας πει μετά από λίγο περί τίνος πρόκειται. Είναι μια παράσταση, συμμετέχουν μέλη του Συλλόγου Αρκάδων. Συμμετέχει το χορευτικό του Συλλόγου Αρκάδων. Συμμετέχουν κάποιοι ηθοποιοί οι οποίοι θα παρουσιάσουν αυτή την παράσταση. Και θέλω να τονίσω ότι είναι κάτι διαφορετικό και θα περιμένουμε. Τι σας τράβηξε, τι σας κέντρισε το ενδιαφέρον? Τι μας κέντρισε το ενδιαφέρον, θα σας πω. Εκτός του ότι τα 30 χρόνια του Συλλόγου Αρκάδων και τα 3 χρόνια αυτού του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν πριν 12 μήνες, 10 μήνες περίπου, γνώρισα τον Μπουζαλά τον Βασίλη και είδα τη δουλειά που κάνει, κατάλαβα ότι αυτός ο άνθρωπος με χαμόγελο, με κέφι, με πολλή διάθεση θέλει να κρατήσει τις παραδόσεις του τόπου μας, θέλει να κρατήσει τα ήθη και τα έθιμά μας, και είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να προσφέρει στον τόπο μας. Μετά από αυτή τη γνωριμία ήμουνα σίγουρος ότι θα κάνουμε μια συνεργασία με τον Σύλλογο Αρκάδων. Ο Σύλλογος Αρκάδων, από ό,τι ξέρετε, και αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε έβαλε κάποιους στόχους. Ο στόχος ήταν να μπορέσουμε να φέρουμε την νεολαία κοντά στις παραδόσεις, κοντά στα έθιμά μας, γιατί ξέρετε κάτι, πρέπει να γνωρίζουμε πού βρισκόμαστε, από πού ερχόμαστε, αλλά και πού πάμε. Και νομίζω ότι πρέπει να τα κρατήσουμε όλα αυτά. Ξεκινώντας λοιπόν με την νεολαία μας, την οποία τη μαζέψαμε με το χορό, μετά σκεφτήκαμε ότι μπορεί να δημιουργήσουμε και μια θεατρική ομάδα. Είναι η πρώτη συνεργασία μας με τον Μπουζαλά τον Βασίλη και θα δούμε τι θα προχωρήσει. Για πόσα άτομα περίπου μιλάμε? Μιλάμε περίπου γύρω στα 40 με 50 άτομα, Βασίλη. 40 με 50 άτομα. Είναι μια μεγάλη προσπάθεια που έχει ξεκινήσει εδώ και 3 μήνες. Και εδώ θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους συντελεστές εκτός από τον Βασίλη τον Μπουζαλά. Οπωσδήποτε στις δασκάλες του χορού, την Έφη την Αλαβάνου και την Πινελόπη την Άνω, οι οποίες βοηθήσαν τα μέγιστα. Στους χορευτές μας, οι οποίοι με πολύ επαγγελματισμό, εραστέχνες είναι οι χορευτές μας από ό,τι καταλαβαίνετε, αλλά με πολύ επαγγελματισμό ανταποκριθήκανε στις πρόβες, στην προσπάθεια αυτή που γίνεται. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ βέβαια και τους χορηγούς μας. Ο χορηγός σε αυτή την περίπτωση, εκτός από το Δήμο Ηρακλείου Αττικής και τον 94 FM, είναι και όλα τα καταστήματα, αρκετά από τα καταστήματα της περιοχής μας. Έχουμε την αμέριστη βοήθεια του Εμπορικού Συλλόγου. Και θέλω να σας πω ότι ένας από τους πρώτους στόχους μας, ξεκινώντας αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο, ήταν να μπορέσουμε να στηρίξουμε και τη μικρομεσαία επιχείρηση, την τοπική επιχείρηση, η οποία πιστεύουμε ότι είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας και θέλει στήριξη. Άρα η στόχη μας να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε την νεολαία. Η νεολαία η οποία βάλεται από παντού. Βλέπετε ότι φεύγουν τα παιδιά μας πάνω στο εξωτερικό. Αυτοί που μένουν είναι άνεργοι. Αυτοί θέλουν στήριξη. Αυτούς προσπαθήσαμε, τους μαζέψαμε μαζί μας. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο ότι αυτοί οι σύλλογοι πρέπει να μένουν μόνο στις παραδόσεις τα ήθη και τα έθιμα. Αυτοί οι σύλλογοι πρέπει να φουγκράζονται την κοινωνία, να βλέπουν τα προβλήματα και όπου μπορούν να στηρίζουν και να βοηθάνε. Πιστεύουμε λοιπόν ότι με τον νεολαία που είναι κοντά μας, πιστεύουμε με τον Εμπορικό Σύλλογο, με τα καταστήματα της περιοχής μας που είναι κοντά μας, με τους ανθρώπους που είναι όλοι κοντά μας, γιατί
Αν θυμόσαστε, πριν 3 χρόνια που ξεκινήσαμε, το σύνθημα του συλλόγου μας ήταν όλοι μαζί μια αγκαλιά θα τα καταφέρουμε. Δεν ξέρω αν ήσασταν στην πίτα, το είχαμε πει. Θέλω να πω λοιπόν εδώ ότι όλο το Ηράκλειο μας αγκάλιασε, γίναμε μια αγκαλιά. Ο Σύλλογος Αρκάδων είναι μια μεγάλη αγκαλιά πλέον και πιστεύω ότι αυτό θα το δείξουμε και στις 17 του Ιουνίου, όπου θα μαζευτεί ο κόσμος όπως περιμένουμε, να θαυμάσει, να χειροκροτήσει και να περάσει ωραία και να μας στηρίξει σε αυτή την προσπάθεια. Να πούμε λίγα λόγια για την παράσταση. Μαζί μας είναι και ο σκηνοθέτης και συγγραφέας, ο Βασίλης Δημοσθένης Μπουζαλάς. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας, εσάς και τους ακροατές σας. Συγχαρητήρια για την παράσταση που έχετε δημιουργήσει. Να ξεκινήσουμε λίγο, να πούμε λίγα λόγια για την παράσταση αρχικά. Λοιπόν, η παράσταση λέγεται «Μύθοι της Γης». Την έγραψα το Νοέμβρη περίπου, όταν και ξεκίνησε περίπου η συνεργασία με τον Σύλλογο. Δημιουργήθηκε ειδικά για αυτή την εκδήλωση, σαν παράσταση. Άλλο αν θα συνεχίσει μετά και πώς μπορεί να συνεχίσει. Αυτό που κάνω γενικότερα και προσπαθώ να κάνω είναι να ξεφύγουμε λίγο από την κλασική εκδήλωση του βλέπω χορούς σαν μια παρουσίαση, σαν ένα σεμινάριο πολλές φορές, και να πάμε στο πλαίσιο μιας παράστασης με αρχή, μέση και τέλος, μια συγκεκριμένη δομή με σκηνοθεσία. Οπότε αυτό που κάνω είναι να συνδυάζω στην ουσία στις παραστάσεις μου γενικά το θέατρο με το παραδοσιακό χορό ή με το χορό γενικότερα, με τη μουσική. Άλλωστε, αντί να έχουμε δηλαδή μία ομιλία και κάποιες διαφάνειες, παίρνουμε όλο το κομμάτι της πληροφορίας, της δουλειάς μέσα από μία παράσταση. Ακριβώς, ακριβώς. Τι θα δούμε λοιπόν σε αυτή την παράσταση? Στην παράσταση λοιπόν θα έχουμε συνδυάσει τη μυθολογία, έχω αντλήσει υλικό από εκεί. Και έχει συνδυαστεί τη μυθολογία σε σχέση με τους μύθους που αφορούν την γεωργία, την γεωργική παραγωγή δηλαδή, από τη γέννηση της γης, και έχοντας πάρει ως σύμβολο της γεωργίας το σιτάρι, που ήταν και μυθολογικό σύμβολο, παρακολουθούμε και την εξέλιξή του από τη σπορά στο πότισμα, στο αλώνισμα, όλα τα στάδια δηλαδή, και πώς το σιτάρι γίνεται, καταλήγουμε σε τροφή για τους ανθρώπους, έτσι. Παρακολουθούμε λοιπόν μύθους που είναι από τη μυθολογία και συνδέονται με αυτό το πράγμα, πώς αυτοί έχουν βρει αντίκτυπο στην λαϊκή παράδοση, και όλα αυτά συνδέονται πάνω μέσα σε ένα πέπλο γέλιο, έτσι, για την κωμωδία κυρίως η παράσταση, να περάσει και ο κόσμος καλά. Γιατί το θέατρο, αν έχει μία αξία, είναι να ψυχαγωγεί, να εκπαιδεύει και να παιδεύει τον κόσμο που το παρακολουθεί. Άλλωστε, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα ήταν ξεκάθαρα μέσω παιδείας για τον κόσμο, και σίγουρα πολιτισμού, αυτό εννοείται. Να δούμε λίγο και τους υπόλοιπους συντελεστές. Ναι. τις χορογραφίες τις έχουν αναλάβει οι δασκάλες χορού εδώ του Συλλόγου Αρκάδων, η κυρία Πινελόπη. Και θα είστε και σε ένα χώρο που, όπως είναι το κλειστό στάδιο Χαρά Καριάμι εδώ στο Ηράκλειο, που παραδοσιακά φιλοξενούνται παραστάσεις χορού, όπως είδαμε πριν 3 μέρες, ναι, είχαμε το τρίμερο της Γυμναστράδας. Ναι, βέβαια. Ένας ιδιαίτερος χώρος, βέβαια. Ίσως ο μεγαλύτερος χώρος που έχετε εδώ στο Ηράκλειο. Όχι θεατρικός, αλλά πιστεύουμε θα καταφέρουμε να τον κάνουμε και θεατρικό χώρο. Εσάς δεν είναι απλά θεατρικό, όπως καταλαβαίνετε, είναι δρόμενο. Εμάς είναι μουσικοχορευτική παράσταση. Θα μπορούσε, εάν είχε μερικά ακόμα στοιχεία, να ονομαστεί και musical. Mm-hmm. Σαν έργο. Απλά επιλέξαμε τον όλο μουσικοχορευτική παράσταση για να είναι λίγο πιο ευρύς και πιο αποδεκτός, ας το πούμε. Θα μου επιτρέψετε να αναφέρω και τους συνεργάτες, τους ηθοποιούς τουλάχιστον, γιατί οι χορευτές είναι πάρα πολλοί. Συμμετέχουν λοιπόν στην παράσταση η Στέλλα Ζαχαρή, Δέσποινα Χιονά, Ευαγγελία Σταυρινούδη, Μαριέλισσα Καριοφίλη στους κεντρικούς ρόλους, και μαζί τους συμπροταγωνιστούν ο Νίκος Μενεμένογλου, η Μαρίνα Κυρίτση, Κώστα Τσίμιλας, Μένια Κακουλίδη, Γεωργία Τσετζόνη, Γιώργος Γιανακόπουλος και Θέκλα Παναγιωτάκου. Αρκετός κόσμος μπροστά και πίσω από τη σκηνή, χορευτές εξαιρετικοί, το χορευτικό του Συλλόγου Αρκάδων, και όχι μόνο, δεν θα πω κάτι παραπάνω σε αυτό, ας το αφήσουμε για έκπληξη εκείνη την ημέρα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, να ευχηθώ καλή επιτυχία. Να τελειώσω με κάτι που ξέχασα. Βεβαίως. Μόνο. Βεβαίως. Να ευχαριστήσω και πάλι τους χορευτές από το χορευτικό του Συλλόγου Αρκάδων, τα μικρά παιδιά και τους γονείς που μας εμπιστεύονται όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και τα μεγάλα παιδιά τα οποία θα είναι εκεί, να έρθετε να τα δείτε, αλλά να ευχαριστήσω και το διοικητικό μας συμβούλιο, τα παιδιά, τον Νίκο τον Παναγιωτόπουλο, τον Αντώνη τον Σοφή, την Άννα τη Δεμήρη, τον Στέλιο τον Αγγελόπουλο, τον Παυλή τον Βασίλη και τον Τσιμπίδα τον Δημήτρη, που όλα αυτά τα παιδιά, όλες αυτές τις
μέρες προσπαθούν για το καλύτερο και χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαμε να φτάσουμε σήμερα να είμαστε σε αυτό το σημείο. Μην ξεχάσουμε να ευχαριστούμε πάρα πολύ και το Δήμο Ηρακλείου για την μεγάλη του στήριξη σε αυτή την προσπάθεια. Όλους τους χορηγούς που βοήθησαν για να υπάρχει μια είσοδος ελεύθερη και να προσφέρουμε στον κόσμο τη δυνατότητα να δει κάτι δωρεάν. Έτσι. Κυρίως να πολύ σημαντικό αυτό ότι είναι δωρεάν η είσοδος. Η είσοδος είναι ελεύθερη, να το τονίσουμε αυτό, γιατί σε αυτό βοήθησε ο Δήμος Ηρακλείου. 94FM είναι πάντα μαζί μας και μας στηρίζει και βοήθησαν και οι χορηγοί μας, οι οποίοι πάντα είναι δίπλα μας, μια αγκαλιά όπως είπαμε. Και ένα ευχαριστώ και από μέρους μου στο Σύλλογο για την εμπιστοσύνη και για την τιμή που μου έκανε να με προσκαλέσει να λάβω αυτή την εκδήλωση. Δικιά μας η τιμή, Βασίλη. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν και τον Παναγιώτο Σπυλόπουλο, πρόεδρο του Σύλλογου Αρκάδων Ηρακλείου Αττικής, και τον Βασίλη Δημοσθένη Μπουζαλά, ο οποίος είναι ο σκηνοθέτης και ο συγγραφέας της παράστασης που θα παρακολουθήσουμε. Εμείς ευχαριστούμε. Εμείς.